Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική, για την τρίτη αγωνιστική, με συγχωρείτε, της Evolution League, οι Athens Warriors αντιμετωπίζουν τους Vatos Krokos. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη επίθεση. Οι Athens Warriors, οι οποίοι μετρούν μία νίκη και μία ήττα στην σεζόν μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Να, από την άλλη, ίδιο ρεκόρ έχουν και οι Vatos Krokos, μία νίκη και μία ήττα επίσης. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι προέρχονται από την νίκη τους κόντρα στους Jokers με 51-53, θέλουν να συνεχίσουν θετικά. Να, από την άλλη, οι Vatos Krokos ιτήθηκαν στην προηγούμενη αγωνιστική από την Τζιβάνα με 54-56 και έτσι θέλουν να επιστρέψουν ξανά στα θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει φάουλ, το έχει κάνει ο Φραγκογιαννής, είναι και το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού. Στην επαναφορά λοιπόν οι φιλοξενούμενοι, πήρε και εκτέλεσε αμέσως και ευστόχησε ο Μπιστούνας, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Πρώτη πόντη λοιπόν στην αναμέτρηση, διαχείρωσε Μπιστούνα. Απάλλας βρήκε συμπαίκτη κοντά του, κατοίκο. Καμονάς από στα δεξιά, Φραγκογιάννης. Απάλλας δεν μπόρεσε να εκτελέσει έγκαιρα, του έμεινε η μπάλα στα χέρια καθώς είχε ολοκληρωθεί ο χρόνος της επίθεσης. Μπιστούνας οργανώνει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Απάλλας, Κατοίκος, Σαμονάς, Τσαχνόπουλος και Φραγκογιάννης έχουν ξεκινήσει για τους άσπρους, ενώ από την άλλη για τους Vatos Krokos έχουμε Μαριανό, Βιτζιλέο, Λάσκο, Μπιστούνα και Τσεκούρα. Πολύ ψηλή πάσα από τον Τσαχνόπουλο. Έγινε ένα αυτήνο λάθος εδώ των Athens Warriors. Συνέχεια τώρα με Μπιστούνα, ο οποίος έχει αναλάβει να οργανώσει αυτές τις πρώτες επιθέσεις των Vatos Krokos σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Αδύναμο το τελείωμα από τον Βιτζιλέο. Φραγκογιάννης αυτοί δίπλα του. Μπαλά έφτασε στον Σαμονά. Ύψωσε, δεν τελείωσε καλά. Φραγκογιάννης σε καλύτερη θέση θα αφήσει έξω. Κατοίκος πέρασε ωραία και με το δεξί θα τελειώσει καλά την φάση για να ισοφαρίσει. 2-2. Στο βάλω το σκορ τώρα. Μετά και το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων. Μπιστούνας. Πήρε τελικά το σουτ, το Λάσκος δεν κατάφερε να πετύχει κάτι. Φραγκογιάννης ανέβασε ταχύτητα, βρέθηκε στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Συνεχίζουν οι άσπροι με την κατοχή δική τους και θα έχουμε ακόμα ένα καλάθι από τον Κατοίκο για το 4-2. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι, 4 η πόντη του. 4 και η πόντη των Athens Warriors. Βίζει ψηλά ο Σαμονάς. Από το πλάι τώρα ο Λάσκος θα σημαδέψει σωστά αυτή την φορά για το 4-4. Τσαχνόπουλος. Κατοίκος βλέπει τις επιλογές του, άφησε χέρι με χέρι στον Απάλλα. Αυτός έφτασε κοντά, κράτησε την ισορροπία του, σκόραρε για το 6-4. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό. Γενικά έχουν ξεκινήσει καλά μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες.
σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Βιτζιλέος, πέρασε η πάσα του. Πάσα κατέληξε στον Λάσκο, δώσε στοχή από μακριά. Και ηρεμία ζητάει τώρα ο Φραγκογιάννης. Σαμονάς θα το πάρει από την κορυφή, δεν θα το βάλει. Ψηλότερα θα μαζέψει ο Τσεκούρας. Μαριανός έρθει δίπλα του. Πάσα καταλήγει έξω, ο Λάσκος αφήνει στην γωνία. Χριστούνα στέλνει να πλησιάσει, τα χαλάει όμως το τελείωμα. Παρόλο που κυκλοφόρησε ωραία εδώ η μπάλα στην επίθεση των Βάτος Κρόκος. Τσαχνόπουλος ηρεμεί. Πήρε τον άφησε στον Σαμονά. Πάει κοντά του ο Φραγκογιάννης. Θα εκτελέσει πίσω από το σκρίνι του Σαμονά. Στοχή. Ο Λάσκος στο rebound. Αμαριανός. Λάσκος κλείσει την μπάλα από τα χέρια του. Τσαχνόπουλος έχει όρθιο το βλέμμα του. Βρήκε τον Σαμονά. Έκανε αυτός μια βόλτα στην ρακέτα των φιλοξενούμενων. Έδωσε την πάσα για ο Φραγκογιάννης, ο οποίος ήρθε με φόρα. Θα γράψει το 8-4. Double score πλέον, στο σύν 4 οι Athens Warriors. Να μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Μαριανός πάει προς τα μέσα, πας βρίσκει την πάσα τελικά για τον Μπιστούνα. Θα μπορούσε νομίζω να τελειώσει και ο ίδιος την φάση, αλλά δεν είχε και την κατάλληλη αυτοπεποίθηση ο Αμαριανός. Παρέμεινε το 8-4 μετά το πέρασμα και αυτής της επίθεσης των Βάτος Κρόκος. Κατοίκος πήρε από κοντά, δεν τελείωσε καλά. Βιτζιλέος τώρα πάτησε γκάζι με ρίσκο, η πάσα του κράτησαν όμως οι Βάτος Κρόκος. Τώρα θα πάει μέχρι το τέλος, έπεσε πάνω του Άτσαλα ο Τσαχνόπουλος και κάνει το φάουλ που είναι και το δεύτερο για τους άσπρους. Το Παναστάσιο τώρα στο μάτς. Θα πάρει την θέση του Τσεκούρα. Βιτζιλέος στη γραμμή, ευστοχή στην πρώτη. Για το 8-5. Μουσική 8-6 τώρα. Δύο στις δύο βολές από τον Βιτζιλέο. Τσαχνόπουλος. Φραγκογιάννης είδε τον Σαμονά, του έδωσε την πάσα ένα μακρινό δίποντο από εκείνον. Χριστούνας. Κευθείαν πήγε να περάσει την πάσα ο Παπαναστασίου, δεν του βγήκε. Κατοχή παραμένει στα χέρια των Βάτος Κρόκος. Χριστούνας. Περιτριγυρισμένος από άσους φανέλες, πάσαρε στον Παπαναστασίου, αστόχησε εκείνος και τώρα κατοίκος του κλείνει τον δρόμο ο Αμαριανός. Τσαχνόπουλος, έχει καλύτερη εκτέλεση και τώρα Μπιστούνας, 2-1-1. Ωραία, θα αφήσει τον Βιτζιλέο και αυτός θα ολοκληρώσει την δουλειά για το 8-8. Φτιάχνουν ένα δικό του σέρι τώρα οι φιλοξενούμενοι που φέρνει και πάλι το μάτς στα ίσα. 3-25 πριν αφήσουμε πίσω μας την πρώτη περίοδο. Φραγκογιάννης από μακριά, δεν θα σημαδέψει σωστά. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποιο τρίποντο στο μάτς. Χριστούνας μέχρι μέσα, θα νικήσει τον Φραγκογιάννη, τον πρόλαβε εκεί στον αέρα. Τον κρέμισε και στο παρκείο παίξει τον Warriors. Καλάθι και φάουλ, 8-10 προβάδισμα πλέον για τους φιλοξενούμενους. Ενώ σηκώθηκε κιόλας ο Χριστούνας για να πάει στην γραμμή για τη μία βολή του. Thank you.
Έχει γίνει το φαουλ, μετράει το καλάθι. Γκολ φαουλ για τους Athens Warriors τώρα. 10-11 θα μειώσει ο κατοίκος. Και έχει μια βολή ο ίδιος. Και στον αέρα, ωραία ο Μαριανός, μια προσωπική προσπάθεια εδώ για το 11-13. Πάσα έξω, Απάλλας αφήνει στον Νάτσιο. Πάλι Απάλλας από την κορυφή. Έσωσαν οι άσπροι, 3 δευτερόλεπτα, υψώνει ο Φραγκογιάννης και θα πάει στην γραμμή των βολών. Λίγο πριν να ολοκληρωθεί ο χρόνος επίθεσης, κατάφερε να πάρουν κάτι οι Warriors. Καστόχο στην πρώτη. Μαριανός, χαστή πάσα, δεν θα περάσει όμως. Μαλά φτάνει στην γωνία για να πάρει το τρίποντο Φραγκογιάννης. Θετικό rebound Παπάλλας. Προσπαθεί να συγκρατήσει, θα κάνει βήματα. Λάθος τώρα από τους γηπεδούχους. Και κατοχή έτσι περνάει στα χέρια τον Βάτος Κρόκος. Ο Μπιστίνας εδώ μεταξύ επέστρεψε στο μάτς, πήρε την θέση του Λαζού και όχι του Λάσκου όπως έλεγα νωρίτερα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, βολές για τους φιλοξενούμενους. Σε πρώτη από τον Τσεκούρα. Αστοχή η δεύτερη. 0-2, αλλά παραμένουν σε αυτές τις επίθεσεις οι φιλοξενούμενοι. Μιστούνας δεν θα διστάσει να εκτελέσει από μακριά. Ψηλότερα για το rebound ο Τσεκούρας. Μιστούνας και πάλι αυτή τη φορά θα πασάρει. Δεν θα περάσει όμως η πάσα του καθώς αντέδρασε σωστά ο Σαμονάς. Δεν ολοκλήρωσε και το κλέψιμο, απομένουν 7 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Βάτος Κρόκος. Χριστούνας πάει με φόρα προς τα μέσα, θα πετύχει και το καλάθι. Για το 12-15. Φραγκογιάννης. Ανάποδο λέει από τη Σαμόνα, δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μαριανός άφησε δίπλα του. Τσεκούρας, υποπίεση. Πήραν τώρα οι Warriors, θέλουν να τρέξουν. Ο Μαριανός θα τους κόψει τη φόρα, κάνοντας φάουλ στον Φραγκογιάννη. Νάτσιος επανέφερε. Φραγκογιάννης. Και τώρα Νάτσιος. Γυρίσε, δεν τελείωσε καλά την φάση ο Boston Warriors. Έγλεψαν ωστόσο μετά την κακή πάσα και πάλι οι γηπεδούχοι. Ο Φραγκογιάννης έχει κάνει βήματα εδώ. Λάθος λοιπόν τώρα και για τους άσπρους, 18 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των Βάτος Κρόκος. Μπιστούνας.
δευτερόλεπτα. Έφτασε κοντά στην ρακέτα, έφτιαξε και χώρο για τον εαυτό του στο πλάι του ταμπλό η μπάλα. Προσπάθησε και ο Τσεκούρας, δεν τα κατάφερε. Φινάλε λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Με το σκορ να γράφει 12-15 υπέρ των Βατός Κροκός. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στην δεύτερη περίοδο. Βρίσκει μπροστά του Βάτος Κρόκος με 12-15. Οι γηπεδούς ήταν εκείνοι που είχαν κάνει ένα καλύτερο ξεκίνημα στο παιχνίδι. Ωστόσο γρήγορα συνήθαν οι Βάτος Κρόκος, πήραν το προβάδισμα κάπου στα μέσα της πρώτης περίοδου και από τότε έχουν τους αντιπάλους τους να τους κυνηγούν. Σαμονάς σηκώνεται για δύο. Μάχη στον αέρα, κερδισμένοι Βάτος Κρόκος. Πιστούνας έχουν επιτρέψει τρεις παίκτες στην άμυνα. Ωραία, θα αφήσει την πάση στον Βιτζιλέο και αυτός με τη σειρά του στο πλάι στον Παπαναστασίου. Εδώ βγήκε πάρα πολύ ωραία η φάση για τους φιλοξενούμενους. 12-17 και ένα φθηνό λάθος εδώ των γηπεδούχων που θα κάνουν λάθος στην επαναφορά. Και έτσι γρήγορα γρήγορα είναι και πάλι στην επίθεση η Βάτος Κρόκος. Πιστούνας από το πλάι, δεν θα ευστοχίσει. Σαμονάς τρέχει γρήγορα, πάει μόνος του μέχρι το τέλος, δεν θα καταφέρει κάτι. Σε κουράς. Δεν μπορούσαν να βγάλουν κάτι γρήγορο οι πορτοκαλί. Πιστούνας στην γωνία. Να ζητεί κάποια πάσα, του αφήνουν φορο για το σουτ. Τώρα βγήκε πάνω το Σαμονάς. Μητσιλέος δεν θα περάσει πάσα του. Νατσιός. Τώρα θα κάνει το φάουλ ο ψηλός, ο Τσεκουράς. Στο μάτς ο Λάζος τώρα στην θέση του Αμαριανού. Γκουμάς. Πρόλαβε ο Λάζος πριν πέρασει μπάλα εκτός. Βάφτιες τον Πιστούνα. Πέρασαν τα πρώτα δύο λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Δεν έχουν καταφέρει να σκοράρουν μέχρι στιγμή στην γηπεδούχη. Βιτζιλέος από μέση απόσταση δεν θα το βάλει. Σαμονάς. Κουβαλάει, πάει και πάλι σε μια προσωπική ενέργεια. Ζητά η αλλαγή τώρα. Πιστούνας 3-2, Λάζος και πάλι θα αφήσει τον Βιτζιλέο. Αυτός από κοντά θα το χάσει. Με μια σφαλιά όμως θα φτάσει μπαλά στον Παπαναστασίου, αστόχος και αυτός. Νάτσιος. Χωρίς ισορροπία. Πάνε σε αρκετές ατομικές ενέργειες στις τελευταίες φάσεις οι άσπροι. Δεν τους έχουν γίνει μέχρι στιγμής αυτές οι επιλογές. Νιώθω και παραμένουν από ό,τι μέχρι στιγμής σε αυτά τα τρία λεπτά που έχουμε διανύσει στην δεύτερη περίοδο. Λάζος από μακριά δεν είναι φτωχή. Και τώρα Σαμονάς έχει τον Λάζο μπροστά του. Τον κλείνει και ο Τσεκούρας, θα πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Και έχουμε βολές. Ο Κατσαρός τότε μεταξύ αντικάθιστα τον κάτοικο. Έτοιμος για την πρώτη. Θα την βάλει για το 13-17. Ας έχει στην δεύτερη. Και μπάλα τώρα στα χέρια των Πορτοκαλί. Βιτζιλέος αναλαμβάνει να κατεβάσει. Πιστούνας με χώρο. Δυσκολεύει κάπως η πάσα τον Λάζο. Τελικά θα περάσει εκτός η μπάλα.
Φραγκογιάννης τώρα και πάλι στο μάτς. Ο Σάμωνας θα καθίσει στον πάγκο. Νάτσιος. Ο Φραγκογιάννης κάνει το βηματάκι πίσω, δεν εκτελεί. Θα το κάνει όμως στην συνέχεια ο Κατσάρος, νομίζω ήταν, ναι. Μας τέτοιο ωστόσο παρέμεινε το 13-17 στο σκορ. Μιστούνας, Λάζος, μπάλα πιο αριστερά στον Βιτζιλέο. Μιστούνας, αυτός θα το πάρει και θα το βάλει μάλιστα. 13-19. Μια φορά ανεβαίνει στους 6 πλέον, περ των φιλοξενούμενων και έχουμε το time out. Επανέφεραν οι άσπροι, συνεχίζεται και η δράση μετά την διακοπή για το time out. Οι υπεδούχοι, οι οποίοι δεν έχουν μπει πολύ καλά στην δεύτερη περίοδο, θέλησαν να τα πούν λίγο στην διακοπή για να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Ευστοχή τώρα από την γωνία ο Αντωνόπουλος. Ήταν για τρίστοση του μάλιστα, 16-19. Αυτό είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε απόψε. Λάζος θα μπορέσει να απαντήσει. Όχι. Ήταν κοντό το σούτ του, πέρασε και εκτός η μπάλα. Παραμένει έτσι το 16-19. Ο Απάλας τώρα θα επιστρέψει για τους Warriors, αντικαθιστά τον Νατσιό. Ψηλώνουν έτσι κάπως το σχήμα τους οι άσπροι. Φραγκογιάννης. Κατσαρός του δώσει ξανά. Φραγκογιάννης στην κορυφή, θα συνεργαστεί με τον Βούμα. Έκλεψαν ωστόσο οι πορτοκαλί. Βιτζιλέος έχει επιλογή και για πάσα, θα τελειώσει μόνο στη φάση και γιατί να μην το κάνει. Αφού θα σκοράρει θα πάρει και το φάουλ και έχει την ευκαιρία να βρει ένα έμεσο τρίποντο, 16-21 πλέον από αυτόν τον άψογο ευνηδιασμό τον Βάτος Κρόκος. Και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Τώρα εκτελεί ο Βιτζιλέος, θα την βάλει και αυτή για το 16-22. Φραγκογιάννης. Απαλλάς αφήνει στον Μπούμα. Απαλλάς θα εκτελέσει από μακριά. Έρχεται τώρα το τρίποντο για τους Warriors. Πιστούνας. Τζιλέος κατευθείαν στον Κατσαρό που δεν βλέπει κανέναν μπροστά του. Και θα αφήσει στον Τζεκούρα, με συγχωρείτε. Στο σημείο που σκόραρε για το 16-24. Διαφορά ανεβαίνει στους 8 πόντους πλέον. Τους Βάτος Κρόκος να λειτουργούν καλύτερα επιθετικά. Να έχουν περισσότερες λύσεις μέχρι στιγμής. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι προσπαθούν να βελτιωθούν στο κομμάτι της επίθεσης. Ο Απάλας θα γράψει το 18-24. Πιστούνας. Ωραία, θα αφήσει τον Βιτζιλέο, του σέρβιρε άψογα. Εκείνος τελείωσε την δουλειά για το 18-26. Γρήγορη επίθεση τώρα. Βασικά πήγε να βγάλει γρήγορη επίθεση ο Φραγκογιάννης. Πήρε το φάουλ τελικά από τον Βιτζιλέο. Τρίτο ομαδικό για τους Βάτος Κρόκος. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Ο Λάσκος έχει πέρασει το μάτς. Όπως και ο Αμαριάννος επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους. Ενώ από την άλλη έχουμε στο μάτς ξανά τον Τσαχνόπουλο. Θα έρθει τώρα και ακόμα ένα τρίποντο για τους άσπρους, ο Φραγκογιάννης αυτή τη φορά ο εκτελεστής. 21-26. Ο Λάσκος βρήκε την πάσα για τον Μπιστούνα. Παρακαταλήγει έξω ο Αμαριανός στο σίδερο, θα σταματήσει η προσπάθειά του. Απάλλας ξεφεύγει από τον Πιστούνα, τώρα αφήνει τον Φραγκογιάννη.
αυτός θα επιλέξει έξω τον Αντωνόπουλο. Δεν ρίσκαρε την πάσα, κρατάει ακόμα, αφήνει χέρι με χέρι στον Φραγκογιάννη. Στα δευτερόλεπτα τώρα στην επίθεση. Τον Όπουλος θα το πάρει για να προλάβει και το χρονόμετρο. Έσωσε, όχι τελικά, πάτησε γραμμή. Σε μια νέα αλλαγή τώρα θα προχωρήσουν οι πορτοκαλί. Παπαναστασίου παίρνει την θέση του Πέρατη. Ο Μαριανός. Χριστούνας φτιάχνει και αυτή την επίθεση. Πάλι Μπιστούνας, Παπαναστασίου στα δεξιά. Και ο Απάλας πάνω του βρέθηκε στο παρκέο πέρα στον Αφεσβόλιος και πήρε για το επιθετικό φάουλ. Προλαβε και στήθηκε καλά μπροστά από τον αντίπαλό του. Κέρδισε έτσι το τέταρτο ομαδικό. Τον Βάτος Κρόκος. 1-4 πλέον τα ομαδικά, 2-20 πριν να πάμε στο ημίχρονο. Σαμονάς, Φραγκογιάννης και τώρα Τσαχνόπουλος. Κάνει τις σταυρωτές, μένει με τον Λάσκο πάνω του. Βρήκε την πάσα για τον Αμαρκάρη στο Γκούμα, θα πετάξει το σκουπίδι όμως αυτή την ευκαιρία. Και τώρα Λάσκος. Χριστούνας περιμένει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα ο Τσεκούρας. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 21-28. Διατηρούν μια απόσταση 7 από τον τώρα οι φιλοξενούμενοι. Κάπου εκεί κύριο κυμαίνεται η διαφορά στις τελευταίες. Όχι στις τελευταίες, βασικά στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Ενώ εδώ έχουμε πόδι από τον Γκούμα. Τελειώσει και πάλι στο μάτς, όπως είπε ο Σαμονάς για τους Athens Warriors. Τελευταίο 1,5 λεπτό τώρα για το τέλος και της δεύτερης περίοδου. Μαριανός το θέλει, το πήρε, δεν το έβαλε. Θετικό rebound του Βιτζιλέου, καλάθι και φαουλ. Ό,τι δεν πέτυχε ο Μαριανός με το σούτ του. Μπορεί να το πετύχει τώρα ο Βιτζιλέος με ένα έμεσο τρίποντο, 21-30. Και έχει και την ευκαιρία να ανεβάσει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα για πρώτη φορά απόψε. Θα βάλει για την βολή. 21-31, στρογγυλά. Στο συν 10 ξεφεύγουν οι Βάτος Κρόκος, ενώ πάμε και σε ένα time out. Και 17 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου και η Βάτος Κρόκος έχουν ξεφύγει στο συν 10 πλέον. 21-31. Τέχνει το σκόρο, ο Κατοίκος θα μειώσει με αυτή την τρίποντη εκτέλεση για το 24-31. Στους 7 τώρα η απόσταση, θέλει να απαντήσει γρήγορα ο Μαριανός. Δεν τα καταφέρνει. Θετικό ριμπάουντ του Παπαναστασίου, παλεύει εκεί κόντρα σε 2. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, ο ίδιος επιμένει, ούτε τώρα. Απάλας, Σαμονάς τρέχει γρήγορα. Πάει κόντρα στον Λάζο, θα αφήσει την παρά στο καλάθι. 26-31. Με ένα γρήγορο 5-0. Μειώνουν τώρα οι γηπεδούχοι. Μαριανός, Λάζος και πάλι ο Μαριανός. 27 δευτερόλεπτα. Κάνε το κόψιμο στην baseline ο Λάσκος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Κατοίκο. Και θα πάει τώρα αυτό στην γραμμή. Στην πρώτη βασανιστικά η μπάλα κατέληξε εκτός στόχου. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη, ούτε αυτή θα τη βάλει. Βιτζιλέος μάχεται με τον Κατοίκο, νικητές τελικά. Χι, να δούμε τι θα αποφασίσουν τελικά οι δύο διαιτητές. Η κατοχή, όπως λένε, είναι για τους Athens Warriors, οι οποίοι έχουν 21 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους για μια τελευταία επίθεση. Φραγκογιάννης, Σαμονάς και τώρα Πάλας πάνω του Βιτζιλέος. Θα διαβοηθεί και ο Αμαριανός και ο Λάζος. Υπάρχει φάουλ, ποιος το έχει κάνει να δούμε.
το 8 νομίζω, πρέπει να έδειξε ο ρεφερί, ναι. Ο Βιτζίλιος το έχει κάνει. Ενώ το χρονόμετρο έχει σταματήσει στα 5 δευτερόλεπτα. Στα 5,5 βασικά. Μέσα η πρώτη βολή. Τον απάλα 27-31. Τελείω τώρα και την δεύτερη θα τη χάσει. Κατοίκος δεν μπορούσε να συγκρατήσει. Απάλας όμως πήρε. Σηκώνεται χωρίς καλή ισορροπία. Φινάλι λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο. Με το σκορ στο 26-31. Στο 27-31, με συγχωρείτε. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Ζωφριά. Με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 27-31. Νωρίτερα υπενθυμίζω Βάτος Κρόκος είχαν πάρει ένα προβάδισμα 10 πόντων στο μάτς. 21-31 είχαν προηγηθεί, ωστόσο έβγαλαν μια αντίδραση οι Athens Warriors και με ένα δικό τους σερί 6-0 κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά τώρα στους 4. Κάζος παίζει γρήγορα για τον πίστον, αυτός υψώνει για τον Βιτζιλέο, ο οποίος είχε πάρει αρκετή φορά. Δεν μπόρεσε να βγει αυτό σε θέση βολής. Κράτησαν τελικά. Δεν εκτέλεσαν σε πρώτο χρόνο. Η πορτοκαλία, ο Μαριάνος αστοχή από κοντά, ο Τσεκούρας έρχεται μετά το επιθετικό rebound, θα το χάσει και αυτός. Και τώρα Πάλας. Θέλει να τα βάλει με όλους. Θέλει στον Κατοίκο, πάει με φόρα, χωρίς να φοβηθεί, θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Από τον Αμαριανό έγινε. Στην γράμμη λοιπόν, ο παίκτης των Άσπρων. Θα στοχίσει την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη ο Κατοίκος. 0-2, δεν αλλάζει έτσι το 27-31. Χριστούνας. Γυρίζει ωραία το κορμί του Απάλας. Δεν πήγε το καλάθι και τώρα ο Σεκούρας με συγχωρεί, το Απάλας θα φτάσει μέχρι την άλλη πλευρά για το 29-31. Παίρνει την ομάδα του σε απόσταση ενός καλαθιού τώρα. Χριστούνας δυσκολεύεται λίγο από την πίεση του Κατοίκου. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο, πάει και μέχρι το τέλος. Πολύ ωραία και δύσκολη προσπάθεια από τον Μπιστούνα. 29-33, προσπάθησε ο Κατοίκος εκεί να του κάνει δύσκολη τη ζωή. Δεν καταφέρει να τον περιορίσει. Και έτσι πήρε το καλαθίο της πορτοκαλί. Κατοίκος θέλει να απαντήσει στην άλλη πλευρά, θα τα καταφέρει. 31-33. Χριστούνας. Και ο Λάζος για να πάρει στην κορυφή. Θα εκτελέσει κιόλας για τρεις, κάνει airball. Σαμονάς. Κατοίκος ζητάει ο Φραγκογιάννης. Θα εκτελέσει για τρεις, δεν θα μπορέσει να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Μαριανός. Διασχίζει αρκετά μέτρα και τώρα αφήνει στον Μπιστούνα. Βλέπει τις επιλογές του Τσεκούρας και πάλι μπάλα στον Μπιστούνα. Περνάει αυτός εύκολα τον Κατοίκο, υψώνει με το ένα χέρι, ωραίο καλάθι, 31-35. Χριστούνας έχει αναλάβει δράση στις τελευταίες φάσεις για τους Βάτους Κρόκος και τα καταφέρνει μια χαρά κιόλας. Τους κρατάει στο συν 4. Ο Λαγκογιάννης γυρίζει, έπεσε πάνω του ο Βιτζιλέος, τον ανάγκασε να κάνει βήματα. Έχει πολύ καλά εδώ η άμυνα τον Πορτοκαλί. Δεν γλιτώσαν το λάθος οι άσπροι. Ενώ τώρα στο μάτς περνάει ο Νάτσιος για τους Warriors. Μπιστούνας. Αργά. Βιτζιλέος, πασάρει τελικά έξυπνα στον Τσεκούρα. Δεν θα εκμεταλλευτεί αυτό την ευκαιρία του και τώρα Σαμονάς. Το θέλει το τρίποντο. Μπάλα όμως δεν βρήκε ούτε καν στο Στεφάνι, δεν προλάβε στην συνέχεια ο Γκούμας. Κατοχή είναι για τους Βάτους Κρόκος.
Χριστούνας. Αμαριανός πάει από τα αριστερά. Έχει πάρει το φάουλ χαμηλά από τον Γκούμα, νομίζω. Δεν προλάβα να δω τι νούμερο έδειξαν οι διαιτητές. Αμαριανός ψάχνει για επιλογή. Τσεκούρας φτάσει κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Πάει κοντά στον Απάλα. Θα τον, δεν θα τον νικήσει με ένα καλά. Θα του πάρει το φάουλ όμως, που είναι και το δεύτερο για τους Athens Warriors. Σε πρώτη βολή. Θα βάλει και την δεύτερη, αλλά θα σας φέρω από την γραμμή ο Τσεκούρας για το 31-37 και θα καθίσει και στον πάγκο για να πάρει για ανάσεις και να μπει στην θέση του ο Παπαναστασίου. Νάτσιος. Σαμονάς πίνει στον Κάστικο. Βρίσκει στο παρκέ ο Παπαναστασίου. Έκλεψαν ωστόσο οι βάθος στόχος, οι οποίοι θα κάνουν γρήγορα το λάθος τους. Απάλλας πήγε προς τα μέσα. Λύστησε για λίγο, το έβαλε όμως. Απίστευτο καλάθι εδώ από τον Απάλλα. Λίγο πριν βρεθεί στο παρκέ, κατάφερε να σκοράρει, να πάρει και το φάουλ. 33-37. Και επιστρέφει γρήγορα ο Τσεκούρας για να αποσυρθεί ο Βιτζίλιος τώρα. Βάζει την βολή και την βολή ο Απάλλας. 34-37, πλησιάζουν στο μείον 3 οι Athens Warriors. Τρεις αλλαγές τώρα για τους άσπρους. Κατσαρός, Αντωνόπουλος και Φραγκογιάννης πέρασαν στο παρκέ. Χριστούνας. Έχει προηγηθεί το φάουλ του Φραγκογιάννη πριν την πάσα του Μπιστούνα. Φάουλ νούμερο 3 πλέον για τους γηπεδούχους. 2 έχουν οι Βάτος Κρόκος μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Παναστασίου στα αριστερά, έχει ξεκινήσει όμως ήδη την κίνηση του Λάζος. Φραγκογιάννης. Κατσαρός. Νασιός έχει μπροστά τον Παπαναστασίου. Έπαιξε με τον Κατσαρό. Θα εκτελέσει, έδωσε όσο ύψος χρειαζόταν για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Τσεκούρα. 36-37 σε απόσταση αναπνοής πλέον πλησιάζουν οι Athens Warriors και έχουμε το time out των Βάτος Κρόκος. Ένας πόντος χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες, καθώς οι Athens Warriors κατάφεραν να ρίξουν κι άλλο την διαφορά, με τον Κατσαρό και τον Απάλλα να αναλαμβάνουν δράση στις τελευταίες φάσεις και να γράφουν το 36-37. Παπαναστασίου έχει πάει σφύριγμα για φάουλ χαμηλά. Είναι το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι, ναι, είναι το τέταρτο για τους Warriors. Τσεκούρας δεν θα βρει το καλάθι. Χείρισε να εκτελέσει κατευθείαν από την επαναφορά. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, τώρα θα πάει στην γραμμή για τις δύο δικές του προσπάθειες. Καταλήγει μέσα η πρώτη. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη μέσα και αυτή. 36-39. Απάλλας. Νάσιος. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα στον Αντωνόπουλο.
Χριστίνας αφήνει στον Λαζό. Εθνικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα η Βάτος Κρόκος. Παπαναστασίου στέκεται. Εκτέλει για δύο από κοντά για το 36-41. Και πάλι οι φιλοξενούμενοι βρίσκουν τις λύσεις για να πάρουν μια μικρή απόσταση 5 ποντών. Τονόπουλος κρατάει, αν και με δυσκολία πήρε και στην εκτέλεση. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει ο Παπαναστασίου. Παγκογιάννης για δύο και υποπίεση μάλιστα. Βγήκε και βγήκε η μπάλα. Καθάρισαν την φάση οι Πορτοκαλί. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Τάπα στα ίσα από τον Απάλα. Προσπαθεί να βρει χώρο ο Τσεκούρας, αλλά σε αυτή την προσπάθεια του έχει πατήσει την τελική γραμμή. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον ψηλό των Warriors. Έζησε τα φώτα στον αντίπαλό του. Κράτησε έτσι και το σκορ στο 36-41, αλλά και κοντά την ομάδα του. Νάτσιος. Φραγκογιάννης για τρεις, όχι. Τελευταίος ακούμπησε ο Απαλάς, όπως λέει ο ρέφερι. Κατοχή είναι για τους Πορτοκαλί. Ο Μαριανός. Στο πλάι ο Παπαναστασίου γυρίζει ωραία. Φινεί έξω και πάλι. Ο Μαριανός έχει τον Φραγκογιάννη να τον ακολουθεί. Τώρα θα βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει από μακριά. Μπαλασυστημένη, έφτασε στα χέρια του Τσεκούρα. Και έχουμε το καλάθι για το 36-43. Παίρνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο δίλεπτο. Πριν το φινάλε και της τρίτης περίοδου. Στο έδαφος δύο παίχτες, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Μαριανός. Βρήκε την πάσα για τον Λάζο, το σύψωσε, Παπαναστασίου με μια κίνηση βόλεϊ και προσπάθησε να βρει τον Λάσκο, αλλά χάλασε την πάση. Φραγκογιάννης τώρα στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει μόνος, το έχει καλά. Νάτσιος, πάει με φόρα, κάνει το φόλο ο Λάσκος. Ο Γκούμας τώρα παίρνει στο μάτς, στην θέση του Απαλά. Πανεύθερο Κατσάρος, Νάτσιος από μακριά, δεν μπαίνει το καλάθι. Τώρα θα γίνει αλλαγή και για τους Βάτους Κρόκος, ο Περάτης αντικαθιστά τον Λαζό. Παναστασίου. Ποστάρι γυρίζει το κορμί του ωραία. Έχει βρεθεί στο παρκή ο Κατσαρός, αυτός έχει κάνει το φάουλ. Και στέλνει έτσι τον αντίπαλό του στην γραμμή των βολών. Έχουν μείνει στάσιμοι επιθετικά μέχρι στιγμής οι γηπεδούχοι. Και από το 36-37 έχουν δώσει την ευκαιρία στους Βάτους Κρόκους να φτιάξουν ένα σερί. Να φτάσουν πλέον στο 36-43. Και μπορεί να αλλάξει το σκορ, θα τα αλλάξει ο Παπαναστασίου. 36-44 πλέον. Εκτελεί και την δεύτερη, μέσα και αυτή, 36-45, στο σύν 9 πλέον, οι φιλοξενούμενοι. Φραγκογιάννης, ο Αντωνόπουλος στην περιφέρεια και τώρα Τσαχνόπουλος. Βγαίνει δυναμικά ο Τσεκούρας για να κλέψει. Τελειώνει μόνος του τη φάση, μόνος του ταβλό η μπάλα και ύστερα από τα δικά του χέρια θα καταλήξει εκτός. Χαμένη ευκαιρία εδώ για να φέρουν και πάλι την διαφορά σε διψήφια επίπεδα οι φιλοξενούμενοι. Γρήγορη επίθεση για τους Athens Warriors, ο Σαμονάς όμως παρόλο που έφτασε σε θέση βολής δεν έκανε ένα καλό τελείωμα και έτσι παραμένουν κολλημένοι στους 36 πόντους οι γηπεδοχοί. Κλέβει τώρα ο Φραγκογιάννης. Τσαχνόπουλος. Φίνει στον Σαμονά. Πέρασε έναν, πάει κόντρα στον Περάτη, θα τον νικήσει κατά κράτος, 38-45. Καλάθι μετά από ώρα
για τους γηπεδούχους, 29 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Από μία επίθεση λογικά θα έχουν οι δύο ομάδες. Λάσκος από κοντά. 19 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους άσπρους. Σηκώθηκε και ο Φραγκογιάννης Τσαχνόπουλος. 10 δευτερόλεπτα. Σαμονάς θα κάνει το φάουλ που είχαν να δώσουν ο Τσεκουράς. Τέταρτο ομαδικό πλέον για τους Βάτους Κρόκος και 6,4 στο ρολόι. Φραγκογιάννης θα πάρει αυτό στην εκτέλεση. Στο σίδερο σταματάει η μπάλα. Σαμονάς πετάει όπως όπως για να προλάβει και το χρονόμετρο. Τελειώνει έτσι με αυτόν τον τρόπο και η τρίτη περίοδος. Με το σκορ να δείχνει 38-45. Και στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Athens Warriors και Vatos Krokos, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται τώρα με 38-45. Από την άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να κυνηγούν. Μείωσαν νωρίτερα και πάλι, αλλά στην συνέχεια η επιθετική τους απόδοση δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Μεταλλεύτηκαν έτσι αυτή την αδράνεια των αντιπάλων του Vatos Krokos και έχουν φτιάξει τώρα μια καλή απόσταση, δεν θα μπορέσει να την αυξήσει ο Πίστωνας με αυτό το τρίποντο. Θα κλέψει όμως την συνέχεια. Προτού η μπάλα φτάσει στον Φραγκογιάννη. Παπαναστασίου. Πίστωνας άφησε έξω και ο περιμένει ο Λάσκος. Στην συνέχεια ο Περάτης προσπάθησε κατευθείαν να τελειώσει την φάση. Έχει κερδίσει το φάουλ στον αέρα. Και έχουμε έτσι βολές για τον Περατή. Χαμένη πρώτη βολή. Τώρα εξελίει την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή για το 38-46. Φραγκογιάννης. Τσαχνόπουλος ανεβαίνει να του δώσει η επιλογή για screen. Ο Γκουμάς θα συνεργαστούν οι δυο τους. Πάσα έξω στον Σαμονά για να πάρει το σούτ από μακριά. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Και τώρα Βιτζιλέος αφήνει στον Πίστουνά για να κατεβάσει εκείνος. Θα αναλάβει να το μαρκάρει ο Τσαχνόπουλος. Πέρασε και με τη βοήθεια του Βιτζιλέου Μπιστούνας, βρήκε και χώρο για να εκτελέσει για δύο. Το rebound στα χέρια των άσπρων. Τσαχνόπουλος. Σαμονά στο ανάποδο λέει από τα μπίμα, αλλά η μπάλα στο καλάθι για το 40-46. Μπιστούνας. Βιτζιλέος. Ωραία, πάσα του για τον Παπαναστασίου, ο οποίος βρίσκεται κάτω από την αντίπαλη ρακέτα με την δεύτερη. Θα καταφέρει να σκοράρει, θα κερδίσει και το φαουλ από τον κατοίκο, ο οποίος διαμαρτύρεται. 40-48 πλέον. Και έχουμε και αλλαγή για τους Πορτογαλί. Ο Λάζος αντικαθιστά τον Λασκό. Και την βολή ο Παπαναστασίου. 40-49 τώρα δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Επιστρέφει και ο Τσεκούρας. Καθιστά τον Παπαναστασίου. Φραγκογιάννης. Τσαχνόπουλος. Και τώρα Φραγκογιάννης και πάλι. Είχε ένα ρίσκο η πάσα του, έφτασε τελικά όμως την μπάλα στον Γκούμα. Στον Σαμονά με συγχωρείτε. Αυτός δίτσε φάουλ, δέχτηκε την τεχνική ποινή καθώς αντέδρασε έντονα. Και έτσι χρεώθηκε
με την ποινή από τους διαιτητές. Ο Μπιστούνας θα πάει στην γραμμή για την μία βολή. Μέσα και η βολή του Μπιστούνα και πάλι στο συν 10 η Βάτος Κροκός, οι οποίοι έχουν και την μπάλα στα δικά τους χέρια ξανά. Οργανώνει την επίθεση ο Μπιστούνας. Κάνει την κίνηση ο Λάζος για να πάρει. Ξαναδίνει στον Μπιστούνα. Και πάλι συνεργάζονται οι δυο τους. Βιτζιλέο στην κορυφή. Είδε την κίνηση του Τσεκούρα. Έκλεψαν ωστόσο οι άσπροι. Σαμονά στην άλλη πλευρά. Πάει μέχρι το τέλος από τα δεξιά. Καταλήγει μέσα η μπάλα. Για το 42-50. Τελευταία 7 λεπτά στην αναμέτρηση. Σταθερά μπροστά στο σκορ ο Βάτος Κρόκος. Ακόμα ένα κλέψιμο Σαμονάς και πάλι πατάει γκάζι. Τον ακολουθεί ο Περάτης. Δεν θα μπορέσει να τον σταματήσει ούτε τώρα. Αυτή τη φορά έχει κερδίσει και το φάουλ. Ο Σαμονάς πέρα από το καλάθι που πέτυχε ξανά. 44-50. Και επιστρέφει ο Αμαριανός τώρα. Για να πάρει την θέση του Περάτη, ο οποίος έκανε το φάουλ νωρίτερα. Το πρώτο μαντικό τον Βάτος Κρόκος στην τέταρτη περίοδο. Άστοχη ωστόσο η βολή, δεν αλλάζει το 44-50 και τώρα Μαριανός. Χριστούνας Τσαχνόπουλος κολλημένος πάνω, θα του κάνει το φάουλ τελικά. Είναι το τέταρτο. Αμαριανός ψάχνει επιλογή, αφήνει στα δεξιά στον Βιτζιλέο. Ωραία, θα προσποιηθεί και θα εκτελέσει στην συνέχεια. Μάζεψε ο Φραγκογιάννης, εγκαθάρισε την φάση. Φραγκογιάννης γυρίζει εκτός ισορροπίας, θα το βάλει. 46-50. Και πάλι πλησιάζουν σιγά σιγά οι γηπεδούχοι. Ρίχνουν τη διαφορά στους 4 με κάτι λιγότερο από 6 λεπτά να μας απομένουν ακόμα. Μπιστούνας. Πάσα πέρασε από όλους. Ο Μπιστούνας λέει πως έχει ακουμπήσει και κάποιος παίχτης στον Athens Warriors. Διαφωνούν ωστόσο οι διαιτητές. Η κατοχή είναι έτσι για τους γηπεδούχους. Τραγωγιάννης τώρα για τους Athens Warriors, οι οποίοι έχουν ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Σαμονάς για 3, θα το βάλει. Έχει τελεί ο Σαμονάς για το 49-50. Και πάλι αντιδρούν σωστά οι Athens Warriors και πλησιάζουν στον ποντό. Αναγκάζει το Σύμβατος Κρόκος να καλέσουν time out. Συνέχεια στην δράση με τους Athens Warriors να πλησιάζουν στο 49-50 και τους φιλοξενούμενους να έχουν πολλά να πούν στο timeout, ειδικά για την εικόνα που παρουσιάζουν στην άμυνα. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί τα φάουλ τους μέχρι στιγμής, έχουν μόλις ένα ομαδικό και έτσι έχουν επιτρέψει στους γηπεδούχους να πλησιάσουν, ενώ τώρα έχουν και την ευκαιρία να προσπεράσουν κιόλας οι άσπροι. Απάλλας πέρασε και σκόραρε για να βάλει μπροστά τους Athens Warriors. 51-50. Η αντεπίθεση των γηπεδούχων ολοκληρώνεται. Και τώρα μένει να βγάλουν αντίδραση. Πρέπει βασικά να βγάλουν αντίδραση οι Athens Warriors. Έτσι επαφής αστοχή ο Τσεκούρας. Υπάρχει φαουλ στον Βιτζιλέο, είναι και το πέμπτο. Και έτσι έχουμε βολές. Αλλαγή για τους πορτοκαλί. Στρέφει στο μάτς ο Παπαναστασίου στην θέση του Τσεκούρα. Τώρα η μπάλα στα χέρια του. Χάνει την πρώτη.
τώρα εκτελεί και την δεύτερη στο σίδερο και αυτή. Φραγκογιάννη θα μαζέψει. Ο Λάζος τον σταματάει με φάουλ. Είναι μόλις το δεύτερο για τους Βάτος Κρόκος. Από το πλάι θα επαναφέρουν τώρα οι άσπροι. Έγινε επαναφορά. Δεν σταμάτησε ο Βιτζιλέος. Θα επαναφέρουν ξανά οι άσπροι. Ψαχνόπουλος ψάχνει συμπαίκτη. Φύγει στον Απάλα. Κάνει το step back. Κερδίσκε το φάουλ. Στο τρίποντο. Κακή αντίδραση εδώ από τον Παπαναστασίου. Έπεσε άτσαλα επάνω στο σώμα του αντιπάλου του την ώρα της εκτέλεσης. Τώρα έχουν την ευκαιρία για τρεις εύκολους πόντους οι άσπροι. Μπαίνει μέσα η πρώτη. 52-30. 52-50 που λέω. 30 είπα. Και η δεύτερη, 53-50. Και ετοιμάζεται και για την τρίτη. Τρεις στις τρεις από τον Απάλα. Απόλυτα εύστοχος, 54-50. Ο Μαριανός. Χριστούνας. Απάλας μισωμένα χέρια μπροστά του. Μπαλά έφτασε ωραία στον Βιτζιλέο. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει νομίζω από εκεί. Το ξέρει και ο ίδιος, γι' αυτό και τα βάζει με τον εαυτό του. Είναι η σειρά του τώρα να εκτελέσει βολές, ενώ ο Λάσκος παίρνει την θέση του Λάζου. Το παιχνίδι για τους Βάτος Κρόκος. Κάνει την πρώτη. Συνεχίζει αστόχα από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Και την δεύτερη, ξανά 0 στις 2 βόλες από τον Βιτζιλέο, ενώ ο Απάλας δεν μπόρεσε να καθαρίσει το rebound. Και έτσι η επίθεση είναι ξανά για τους φιλοξενούμενους. 14 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεσή τους. Μαριανός. Πήρε θέση ο Παπαναστασίου, βγήκε ο Σαμώνας δυναμικά μπροστά του, αλλά έχει κάνει το φάουλ. Έχουν συμπληρωθεί, υπενθυμίζω, τα ομαδικά από την πλευρά των Athens Warriors. Και τώρα ο Παπαναστασίου είναι στημένος στη γραμμή. Yeah. 54-51. Έξω η δεύτερη. Απάλας τώρα θα μαζέψει με σιγουριά. Κατοίκος. Άφησε απέναντι στον Φραγκογιάννη. Αυτός δεν νοιάζεται. Θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση οι Warriors. Στέκεται από πολύ μακριά ο Φραγκογιάννης. Βρίσκει σίδερο. Μαριανός. Λάσκος, ζητάει ο Βιτζιλέος. Έχει χώρο για να πλησιάσει. Αφήσει έξω. Μπιστούνας. Έφτιαξε χώρο για τον εαυτό του. Δεν κατάφερε όμως να βρει τους δύο πόντους. Και τώρα η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σαμώνα, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίλεπτο. Οι Athens Warriors να προηγούνται πλέον με 54-51. Πιέζεται ασφιχτικά ο Σαμώνας. Φραγκογιάννης. Δεν θα αφήσει τελικά στον Τσαχνόπουλο. Κατοίκος ξέφυγε. Σηκώθηκε από κοντά, δεν το έβαλε. Δεν τη λέω, σηκώθηκε από το παρκέ. Χριστούνας για τους Βάτος Κρόκος, άφησε στον Αμαριανό. Του άφησαν τον χώρο για να εκτελέσει. Πίσω από τα 6.75, ψηλότερο ο Φραγκογιάννης για να μαζέψει το rebound. Ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούς να πλησιάσουν. Κατοίκος θα δεχτεί την τάπα. Με η μπάλα έχει περάσει και εκτός αγωνιστικών ορίων.
από 2,5 λεπτά ακόμα. Μπιστούνας. Πατάει γκάζι, εκμεταλλεύεται τον διάδρομο για να φτάσει μέχρι το δεξί, λέει, 54-53. Ραγκογιάννης. Γυρίζει κόντρα σε 2. Θα γίνει το φάουλ. Είναι το 4ο για τους Βάτος Κρόκος. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά. Κατοίκος δεν φοβάται από τον Βιτζιλέο. Μάτσευσε τώρα από έξι των φιλοξενούμενων. Η μπάλα καταλήγει στον Λάσκο. Μαριανός. Χριστούνας. Βρήκε τον Βιτζιλέο. Παπαναστασίος εκεί παλεύει μακριά από την μπάλα με τον Τσαχνόπουλο. Τον αγκάλιασε αντικανονικά ο παίκτης των Athens Warriors. Και έτσι θα τον στείλει τώρα στις βολές. Ο Γκούμας θα πάρει την θέση του Τσαχνόπουλου. Και ο Τσεκούρας από την άλλη. Αυτή του Αμαριανού. Η πρώτη. Δεν μπορεί να ισοφαρίσει στην πρώτη ευκαιρία ο Παπαναστασίου. Έχει και μια δεύτερη. Θα τη χάσει όμως και αυτή. Και βγαίνει κερδισμένο στον αέρα ο Απαλάς. Παραμένουν με το προβάδισμα στα χέρια τους οι Athens Warriors. 1-22 πριν από το τέλος. Απαλάς, Κατοίκος. Βλέπει το καλάθι, δεν παίρνει κάποιο σουτ. Βιτζιλέος τον έχει κλείσει καλά. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Σαμονάς από το ύψος των βολών θα το χάσει. Δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα. Τελειώνει έτσι ο χρόνος επίθεσης. Και δεν αλλάζει το 54-53. Ο Μαριανός θα επιστρέψει γρήγορα και πάλι για τους Πορτοκαλί. Αντικαθιστώ τον Παπαναστασίου. Ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Τα πάντα είναι ανοιχτά στην αναμέτρηση. Καθώς μόλις ένας πόντος χωρίζει τώρα τις δύο ομάδες. 54-53 το σκορ. Να δούμε αν θα μπορέσουν τώρα να κάνουν το δικό τους προσπέρασμα οι Πορτοκαλί και να βάλουν την πίεση στην πλευρά των άσπρων. Πάσα για κανέναν, ο Μπιστούνας διορθώνει. Ψώνει για τον Βιτζιλέο, αυτός κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Προβάδισμα για τους Βάτος Κρόκος, 54-55. Και το άγχος μεταφέρεται πλέον στους Athens Warriors, 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Με πλάτη ο Γκούμας, Κατοίκος, αμαρκάριστος θα το χάσει. 28 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δεν πάνε σε κάποιο φάουλ οι γηπεδούχοι. Αποκλείσει 4 δευτερόλεπτων στα 2 χρονόμετρα. Κατοίκος πιέζει τον Πιστούνα, 7, 6, 5 για την επίθεση. Πιστούνας από τα δεξιά. Βιτζιλέος δεν θα σουτάρουν. Πρόλαβε το ρολόι, ο Λάσκος δεν καταφέρει καν 3 δευτερόλεπτα. Απάλας θα πετάξει όπως όπως για την νίκη, όχι. Φινάλε λοιπόν, δραματικό φινάλε εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Και οι Βάτος Κρόκος θα αποδράσουν με την νίκη με το ροζ του αγώνα. Κρατώντας 55-54 επί των Athens Warriors. Θα πάνε έτσι στο 2-1 οι φιλοξενούμενοι, θα πέσουν στο 1-2 οι σημερινοί γηπεδούχοι.